Τώρα τι να σας πω. Κάθε φορά έχω κάνει συμβατά από αυτά που ζω όλη μια εβδομάδα και νιώθω πάρα πολύ όμορφα μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Προχτές την Πέμπτη πήγα και κάναμε τη χειροκροτία. Είμαστε πρωτόκολλα εδώ ο Χαρολάφης. Και πήγαμε και κάναμε τη χειροτονία της Διάκονος, της Άντης. Ένας υπέροχος δεσπότης, γλυκύτατος άνθρωπος, όμορφη Θεία Λειτουργία, ταπεινή, απλή. Και μετά πήγα, θα σας το πω αυτό και δύο λόγια για το Ευαγγέλιο πριν να τελειώσω. Πήγα και είδα ένα γέροντα που όποτε βρεθείτε προς τα εκεί σας συνιστώ να πάτε να τον δείτε. Έχει δύο υπέροχα μοναστήρια, τον Ιερό Παστρό, που είναι κάτω από τη Σάρτιστα και είναι ένα μοναστήρι πολύ σπουδαίο και σε κτίρια και σε παράδοση και στη φαρμακεία του μικροκάστρου που έχει και μου είπε ο Δεσπότης ότι όποτε θέλουμε μπορούμε να τη φέρουμε εδώ να την προσκυνήσουμε και να την έχουμε δύο-τρεις μέρες. Θα ήταν καλά. Και ο ίδιος γέροντας, ο πατέρας Στέφανος, έχει ένα ανδρικό μοναστήρι που είναι όπως είναι τα γεωρίτικα και το κτηριακό του σε πρώτη μόνο, αλλά κυρίως το πρόγραμμα, η πνευματικότητα και η άσκηση που κάνουν. Αυτό το γέροντα τον είχα γνωρίσει όταν ήμασταν καθηγητές με την κυρία Μαρία στη Σάρτιστα ένα χρόνο. Πάνε να μην πω πόσα χρόνια, γιατί μετράμε και τα χρόνια μας μετά. Και ήταν από τότε έτσι πολύ ξακουστός με πάρα πολύ εξομολόγηση. Όταν λέμε εξομολόγηση, μιλάμε για ατελείωτη εξομολόγηση. Αυτός και ο Παϊσάρ που ήταν ο γέροντάς μου. Τόσο που περνούσαν μέρες να μην βγουν από το κελί τους μέσα για να εξομολογούν. Και συνεχίζει και τώρα έφτασε πέρα στα 80. Και τον είδα πόσο χάρη που το βρεθήκαμε, πώς έκανε σαν μικρό παιδάκι, πόσες ώρες μας μιλούσε. Παρόλο το ότι μου είπαν οι πατέρες ότι είπα, είχε μαζευτεί, λέει, είχαμε καιρό να τον δούμε τόσο χαρούμενο. Λέω καμιά στιγμή να κάνουμε μια εκδρομή προς τα εκεί κοντά είναι, ούτε δύο ώρες δεν είναι για το μοναστήρι, να πάμε και να προσκυνήσουμε και να τον δούμε και να πάρουμε την ευχούλα. Στο σημερινό Ευαγγέλιο και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, τα διάβαζα χθες το βράδυ και λέω, κοιτάξτε μωρέ, από ποιον όμορφο δρόμο μας βάζει ο Θεός. Τι ωραία που τα λέει η Γραφή μας, λέει το Ευαγγέλιο. Γίνεστε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών οι κτήρμονεστί. Και πιο πάνω λέει γίνεστε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο Χριστός οι κτήρμονεστί, επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Πιο πριν λέει για την αγάπη που πρέπει να έχουμε προς όλους τους ανθρώπους, ακόμα λέει και στους εχθρούς μας. Και να δανείσουμε, λέει, και να δίνουμε βοήθεια όχι σε αυτούς μόνο που μας δίνουν τα ίδια, αλλά να δίνουμε, λέει, βοήθεια και σε αυτούς που δεν θα μας τα επιστρέψουν ποτέ. Εδώ είδα τον εαυτό μου και τράβηκα. Και λέει οι κτήρμονες, να είστε οι κτήρμονες, λέει. Τι σημαίνει οι κτήρμονες. Αυτός που αγαπάει όλους, που συγχωρεί όλους, αυτός που είναι γλυκύτατος σε όλους. Και θυμήθηκα
Είχα πάει κάπου στην Αθήνα πριν από καιρό και πήγα προστήμησα, αξιώθηκα να πάω να προστιμήσω στο ναό που ήταν ο Παπανικόλας ο Πλανάς, ένας από τους Αγίους της εποχής μας. Και μου είπαν εκεί μια διοίκηση που από τη μια μεριά θαυμάζεις και γελάς, μέχρι πού φτάνει η αγάπη των Αγίων και την αντρέπεσε και τον εαυτό σου. Ήταν ένα απόγευμα στο λαό μετά τον Εσπερινό, ο Παπαδιαμάντης με τον πήγαινε και έψαλε και τον βοηθούσε πολλές φορές. Και κάνανε το γύρο του ναού. Ήθελα να περπατήσει λίγο ο παππούλης. Και κάνανε το γύρο του ναού. Όλες κατεβαίνουν τα σκαλιά, να ένας από τους ζητιάνους. Παίρνει, βγάζει ο παππούλης, του δίνει. Μετά από λίγο περπατήσανε πίσω από τον ναό, με άλλο λέει καπέλο και άλλο μπουφανάκι, ο ίδιος ζητιάνος. Ξαναζητάει, το ξαναδίνει. Και μετά από αρκετή ώρα που έκαναν έτσι γύρω-γύρω και σταματούσαν στην αυλή και πήγαν να ξαναμπούν στον ναό, ο ίδιος ζητιάνος με άλλο ρούχο τώρα. Ξαναβγάζει και του δίνει. Όχι, δεν είναι αυτό η αξία της διοίκησης. Και του λέει ο Παπαδιαμάντης, δεν δοκιμένε, κατάλαβες ότι αυτός μας κοροϊδεύει και ήταν τρεις φορές ο ίδιος. Γυρίζει και τι του λέει. Φαίνεται το καημένος. Είχε τρεις ανάγκες, γι' αυτό μας ζήτησε τρεις φορές. Άκουσα και έταξα τον εαυτό μου και λέω ντροπή σου. Φαντάζε σκεφτόμαστε. Ο Χριστός λοιπόν είναι εκτήρμο, λέει, ακόμα και στους αχάριστους και στους πονηρούς. Και κάπου αλλού τι λέει, το βλέπετε, λέει, ότι βρέχει και λιάζει για όλους τους ανθρώπους. Για όλους. Και επειδή έχει εδώ το παράδειγμα της αγάπης προς όλους, ακόμα και στους εχθρούς, τι έδειξε ο ίδιος ο Χριστός όταν ήταν πάνω στο σταυρό και απέθαινε και πέθαινε. Και φεύγει. Πόσο θα πόνεσε ο Χριστός, τόσο που φώναξε δυνατά κάποια στιγμή και το φώναξε, λέει, στα αραμαϊκά πρώτα. Ηλίδης λαμάς αβαχτανή, του τέστην, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες, τόσο πόνο, τόσο βάρος είχε από τις αμαρτίες μας. Και όμως εκείνη, λέει, τη στιγμή, βρήκε το χρόνο, βρήκε τη διάθεση, βρήκε την αγάπη να ζητήσει τι. Μη στήσεις αυτής, Κύριε, την αμαρτία αγάπη που χαρίζει την πλούση, δεν ξέρω τι κάνει. Ποιος να μην λάβει υπόψη την αμαρτία, σε ποιου. Στους σταυρωτές του που το σκότωνα. Σ' αυτούς να μην λάβει υπόψη την αμαρτία. Αυτή είναι η αγάπη. Να φτάνει, να πάει, να αγκαλιάσει, χωρίς να κουράζεται, χωρίς να υπολογίζει, χωρίς να σκέφτεται η αγάπη. Μια αγάπη που ο Χριστός την τερμάτισε μέχρι εκεί που δεν θα αγαπήσει ποτέ κανένας άλλος τόσο πολύ, να χύσει όλο του το αίμα και ας ήταν Θεός
να αποθάνω. Για ποιους? Για μας όλους. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Μας αγαπάει ο Θεός. Θα ήθελα όμως πριν τελειώσω να πω και μια φράση, γιατί μου άρεσε πολύ. Πολύ μου άρεσε. Μια φράση και από τον Απόστολο, στο τέλος. Εμείς, λέει, οι χριστιανοί, μηδέν έχοντες, δεν έχουμε τίποτα, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Όλα μας τα είδες. Εκεί που όταν νιώθεις ότι δεν έχεις τίποτα. Έτσι πρέπει να νιώθουμε. Να νιώθουμε ότι μας έχει δωρήσει τα πάντα. Μιλάμε αυτές τις μέρες για θέρμανση. Και είδα προχθές κάπου ένα κείμενο και έλειωσα. Ποιος από μας σκέφτηκε την δωρεάν θέρμανση που την έχουμε χιλιάδες χρόνια τώρα και είναι ο ήλιος. Τι ωραία μας τα έχει δώσει ο Θεός. Κανένας δεν είπε, κανένας μας, πρώτα τον εαυτό μου, δεν είπε ποτέ, σε ευχαριστώ Θεέ μου, δόξα τω Θεώ που τα έχεις φτιάξει τόσο ωραία. Και ο ήλιος καίει τη θέρμανση εκεί τόσο μακριά και όμως την έχει βάλει σε τέτοια απόσταση ούτε να μας ζεματάει, ούτε να μας ξεφαγιάζει. Ο Θεός και έχει βάλει και ένα ακόμα ευεργέτημα μέσα στον ήλιο. Πόσο σπουδαίο κι αυτό. Να φτιάχνει ο ήλιος μαζί με τα δέντρα, να φτιάχνει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Όλο το βράδυ και όλη την ημέρα, όλα τα θηλαστικά, όλα τα ζώα και ο άνθρωπος μαζί, παίρνουμε το οξυγόνο, το κάνουμε διοξίδιο το άνθρακα και αν δεν υπήρχε κάποιος, κάποιο εργοστάσιο που να ξαναφτιάχνει οξυγόνο, μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα μέρες, δεν ξέρω πόσο, θα τελειώναμε όλοι. Και όμως, έχει βάλει πάνω στα δέντρα ένα εργοστάσιο που παίρνουν το διοξίδιο, το άνθρακα, πια τα φυλλαράκια, όλα αυτά τα φυλλαράκια. Και μαζί με τον ήλιο, όχι τελικά ήλιο, πέφτει το ήλιος πάνω και μπαίνει μπροστά το εργοστάσιο αυτό. Συνέχεια, 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 δεν μαθαίνει, δεν σταματάει, δεν έχει απεργή. Πότε θα σταματήσει, αν κάνουμε το τραγικό λάθος και καταστρέψουμε μόνο το πράσινο. Αν το καταστρέψουμε, τελειώσαμε. Υπάρχει εργοστάσιο να φτιάξει τόσο οξυγόνο. Όλα τελειώσανε. Και τα ζωάκια και τα ανθρωπάκια και όλοι, όλοι. Ήλιος, με τη σοφία του Θεού, τα φτιάξει τόσο ωραία. Να λέμε λοιπόν ένα ευχαριστώ του Θεού που μας τα έφτιαξε. Και μας έφτιαξε απέναντι από τα φυτά, ή μάλλον το απέναντι είναι κακό. Μας έφτιαξε αντίστροφα, αυτά να φτιάχνουν οξυγόνο, εμείς να φτιάχνουμε διοξίδιο του άνθρακα και πάλι από την άλλη. Πάλι. Πάλι ώρες, μέρες, αιώνες, χιλιάδες χρόνια. Γίνονται όλα αυτά. Πώς θα μην νιώθουμε λοιπόν ότι έχουμε τα πάντα. Και ο
άνθρωπος πρέπει να μάθει να ζει και με τα λίγα. Από την αρχαιότητα ακόμα και προ Χριστού, τούτος ο τόπος ο ελλαδικός το είχε βρει αυτό, ότι η ευτυχία στη ζωή είναι η λιτότητα του βίου μας. Είχα πάει κάποτε πολύ παλιά. Ακούστε το. Είναι ωραίο παράδειγμα. Κανένας μας δεν το κάνει αυτό. Ή σχεδόν κανένας, να μην αδικήσω κάποιον κανένα. Είχα πάει σε ένα σπίτι, θα μου φωνάξει για αγιασμό. Και βλέπω ότι είχαν πέντε πράγματα μόνο. Λέω, δεν κάνω τα κόμμα με τα κόμιση. Ο χαζός εγώ που πιάζω το κοινωνιά. Δεν κάνω τα κόμμα με τα κόμιση. Και μου λέει, γιατί πάντα το λες αυτό. Λέω, συγγνώμη, αλλά ήταν ένα πράγμα. Αυτά έχουμε όλα και όλα. Και τι μου λέει, πολύ πριν την κρίση, ακούστε προφητεία εδώ μια πρώτη γυναίκα. Μου λέει, πάτερ, εμείς, η οικογένεια όλη, έτσι ζούμε, λιτά. Για να σε ρωτήσω, λέει, πόσα άχρηστα έχετε στο σπίτι σας, αραδιασμένα. Και όταν λέει, ξεκινάτε να καθαρίζετε, πόσες ώρες θέλετε να καθαρίσετε και να τα ξεσκονίσετε και να τα ξεγυαλίσετε όλα αυτά. Εγώ, λέει, σε μία ώρα καθαρίζω όλο το σπίτι. Και τι μου είπε μετά, βγήκε. Θα έρθει η ώρα που θα έχουμε έλλειψη και δυσκολία. Εμείς, λέει, δεν θα πονάμε, γιατί δεν μας νοιάζουν αυτά. Λίγα έχουμε και τώρα, αλίμονο σε εσάς που έχετε μάθει με τα πολλά. Το θυμάμαι συχνά αυτό και τρέπομαι και ξαναντρέπομαι. Γι' αυτό λοιπόν να μάθουμε και στο μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Και ξέρετε, στην ώρα της λειτουργίας ο παπάς φωνάζει μία φράση, πιάνει τα δώρα, το ψωμί, το κρασί, θα κάνει σώμα και αίμα Χριστού και τι λέει, τα σα εκ των σών, σοι προσφέρουμε, δηλαδή σου προσφέρουμε τα δικά σου από τα δικά σου τώρα. Δεν είναι δικά μας. Και βέβαια μας τα ανταποδίδει ο Χριστός με το να κάνει το ψωμάκι και το χρυσάκι αυτό το ίδιο το σώμα του και αυτό το ίδιο το αίμα. Να είμαστε καλά όλοι, να περάσουμε καλό μήνα, κάνουμε και τον εγκρισμό που δεν ήρθατε, δεν ήσασταν χτες, μακριά, να πάρετε το εγκρισμό να ισχύετε και να πάρετε τα σπίτια σας. Λυπάμαι που έχουν μπερδευτεί λίγο τα προγράμματα και πρέπει, δέστε τώρα πώς μου τα έφερε ο Θεός και εμένα, αυτό το Σάββατο που θα έρθει να έχω το μνημόσυνο της αδερφής μου και του γαμπρού μου, της αδερφής μου στον χρόνο, του γαμπρού μου από το ίδιο είσαι βγάλει από την ίδια οικογένεια, στα Σαράμ και θα πάω στην Πάτρα για να κάνω το μνημόσυνο. Κανονίσα όμως να είναι Σάββατο, για να είμαι εδώ την Κυριακή και να λειτουργήσω πρώτα ο Θεός. Και μετά το άλλο Σάββατο θα έχουμε πάλι το μνημόσυνο της νύφης της κυρίας Μαρίας, της Ειρηνούλας μας, η οποία έφυγε και άφησε 4 παιδιά πίσω. Συγχωρέστε με που πρέπει να τα κάνω και αυτά να είμαι εκεί, αλλά και εκεί πάλι θα έρθει Σάββατο και πάλι την Κυριακή. Πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ να λειτουργήσουμε. Εξομολόγηση τώρα όσοι θέλετε μετά τις λειτουργίες και όσοι θέλετε και μπορώ να εξυπηρετήσω και κάποιες άλλες μέρες,
πάρτε με τηλέφωνο. Ξέρω ότι δεν είναι υπέρ μου αυτά που σας λέω. Εγώ έτσι κι αλλιώς νιώθω ότι δεν είμαι δικός μου, ότι ο παπάς πάντα είναι ουρανός. Δικός σας είναι. Οπότε μπορείτε και να με κάνετε το θέλω. Διευκόν τον Αγίον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Και μετά βεβαίως 22 και μετά θα είμαστε τριήμερα εξομολόγηση, Παρασκευές, Σάββατα, Κυριακές. Να είστε καλά.